Τον αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη επισκέφθηκε το πρωί στο γραφείο του ο γνωστός βετεράνος καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος δόξασε τα ελληνικά χρώματα, αποτελώντας μέλος της εθνικής μας ομάδας που το 1987 έκανε υπερήφανος όλους τους Έλληνες με την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, έχοντας ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά από τότε να αγαπήσουν το άθλημα και να ασχοληθούν εντατικά, γράφοντας νέες σελίδες δόξα στο βιβλίο του ελληνικού αθλητισμού. Ο Παναγιώτης Φασούλας είναι ένας από τους δύο διεκδικητές της Προεδρίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και όπως δήλωσε στην τηλεόραση 10, στόχος του είναι το μπάσκετ να αποκτήσει ξανά την θέση που του αξίζει στις καρδιές των Ελλήνων, με γνώμονα πάντα τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που προερχόμαστε από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, από διαφορετικά σωματεία, πρώην παιχτών, επαγγελματιών και προφανώς παραγόντων του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Εμείς σε κάθε περιοχή που πηγαίνουμε, πάντα συναντιόμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον περιφερειάρχη, με τον δήμαρχο της κάθε περιοχής, γιατί θεωρούμε αδύρετη ανάγκη να υπάρχει καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση έχει στήριξει το ελληνικό μπάσκετ, διοργανώνοντας διάφορους αγώνες, διεθνείς, πανελλήνια διασυλλογικά πρωταθλήματα κτλ. Άρα αυτή η συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί και πιστεύουμε πράγματι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που είναι ο άμεσος συνεργάτης της Ομοσπονδίας. Εμείς κάνουμε έναν αγώνα, βλέπουμε τα σωματεία σε κάθε περιοχή, ακούμε τα προβλήματά τους, λέμε την άποψή μας για το μπάσκετ, για το που πρέπει να πάει από εδώ και πέρα για τη σύγχρονη εποχή. Θεωρούμε ότι αυτό που μας ενώνει, η αγάπη μας για το μπάσκετ, η εκτίμηση του τι έχει κάνει το μπάσκετ για μας και το πόσο έχουμε προσφέρει κι εμείς όσο μπορούσαμε, ο καθένας με τις δυνάμεις του. Η δύναμη του ξεπερνάει την όποια τοξικότητα, την όποια διαφορά έχουμε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Άρα, έχοντας ως γνώμονα ότι το μπάσκετ πρέπει να ξαναγίνει η κύρια συζήτηση στους φιλάθλους της χώρας και όχι μόνο, να ξαναποκτήσει την θέση που είχε στις καρδιές των Ελλήνων τα τελευταία 30 χρόνια, αν θέλετε, και βεβαίως να κοιτάξουμε στα μάτια τη σύγχρονη εποχή και το πώς θα μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τα παιδιά στο γήπεδο και θα ξαναπαράξουμε παίκτες και στελέχη που στελεχώνουν τον μπάσκετ, νομίζω ότι αυτό είναι το καθήκον που έχουμε μέσα για την επόμενη μέρα και γι' αυτό το λόγο διεκδικούμε την ψήφο των σωματείων.